Με μια ανοιχτή εκδήλωση ξεκίνησε στα Γιάννενα η προσπάθεια των μελών της ριζοσπαστικής και εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς να διερευνήσει τις τάσεις και ανακατεύει στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, διαχωρίζοντας την θέση τους από την κοινοβουλευτική αριστερά. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Λιθαρίτσια, ομιλητές ήταν ο Κώστας Παπαδάκης και ο Μάρκος Μιχαηλίδης από την Αθήνα και τη Λιβαδιά αντίστοιχα, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Πρωτοβουλίας των Ιωαννίνων, μεταξύ των οποίων ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιάννης Χατζηδάκης. Οι ομιλητές υπογράμμισαν πως τόσο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος όσο και ο συνασπισμός δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις, ενώ ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως όλη αυτή η προσπάθεια δεν είναι παράδοξο που ξεκινά από μικρές ομάδες της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Αμφίβολη, αδιάφορη ή και εχθρική στάση των αγωνιστών του ΚΚ απέναντι στα κινήματα. Δεν θα, επειδή οι περισσότεροι εδώ πέρα είναι φοιτητές, ξέρουν πάρα πολύ καλά τη στάση που κράτησε η ΚΝΕ απέναντι στις φοιτητικές καταλήψεις, αλλά και εμείς δεν είδαμε τίποτα διαφορετικό από το ΚΚΕ, το οποίο στην αρχή της μεγάλης απεργίας των εκπαιδευτικών, των δασκάλων στην αρχή, στάθηκε εχθρικό. Δηλαδή την απεργία των δασκάλων την βρήκε σαν μια ακόμη ευκαιρία να καταγγείλει τις παρεμβάσεις ότι είναι δεκανίκη της ΠΑΣΚ. Η έσω κοινοβουλευτική αριστερά, αν θέλετε, έχει αποτελέσει μέρος του συστήματος, ό,τι και αυτό αν λέγεται. Εντάξει, δηλαδή με το να είναι μέρος του κοινοβουλίου έχει ένα ποσοστό εξουσίας, ό,τι μπορεί να σημαίνει εξουσία, και είτε το θέλει είτε λέει ότι δεν το θέλει, αποτελεί συνδιαχειριστή του συστήματος. Βάσει λοιπόν αυτό, δεν μπορούσε παρά μια τέτοια προσπάθεια ενότητας της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, η οποία έχει τις ρίζες της ουσιαστικά στα κινήματα, κοινώς ανατροπή, να προέρχεται από χώρους εκτός κάθε εξουσίας.